παρουσία εκπροσώπων συλλογικότητων από τη Δυτική Κρήτη που ανάρτησαν πανό και φώναζαν συνθήματα, αναβίωσε το πρωί στο Τριμελές πλημελιωδική Ερεθύμνου η τραγωδία με θύμα τον 38χρονο Μανώλη Αφράτη, που το Μάιο του 2020 έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Η εκδίκαση της υπόθεσης, που ξεκίνησε λίγα λεπτά πριν διακοπή για τις 7 Ιουνίου, αφορά στην ποινική δίωξη σε βάρος της εταιρείας που εργαζόταν ο άτυχος Ρεθυμνιώτης, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε ένα ακατάλληλο, όπως χαρακτηρίζεται, επαγγελματικό όχημα στο επαρχιακό δρόμο του Αμαρίου, με την οικογένειά του να κατηγορεί την εταιρεία, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για θανατηφόρο τροχαίο, αλλά για εργατικό δυστύχημα. Είμαστε στα 3 χρόνια τώρα, ζώντας με αναμνήσεις του δικού μας ανθρώπου, που έχασε τη ζωή του στο βωμό του κέρδους. Και περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Θεωρούμε ότι η δίκη πρέπει να γίνει, να ξεκαθαρίσει, να αποδοθεί δικαιοσύνη στο όνομα του άτυχου εργαζόμενου Μανώλη Αφράτη και περαιτέρω να ηρεμήσει τροποτινά και η οικογένεια. Η συνήγορος της οικογένειας προτίθεται να καταθέσει ένσταση περί μεταβολής της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας εξαμελίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που την καθιστά κακούργημα, αξιώνοντας επίσης να προσθεθεί και η κατηγορία περί διατάραξης των συγκοινωνιών. Η συγκεκριμένη εταιρεία έθετε σε κυκλοφορία ένα φωνικό φορτηγό που είχε σοβαρότερα τεχνικά προβλήματα και θα ήταν εν δυνάμει επικίνδυνο να προκαλέσει τον τραυματισμό και τον θάνατο πολλών πολιτών μάλιστα. Και ενώ τα βουτυγμένα στο αίμα μεροκάματα με τις συνεχείς απώλειες εργαζομένων έχουν μετατραπεί σε μάστιγα και στην Κρήτη, το παρόν στο δικαστικό Μέγαρο έδωσε και η χείρα του αδικοχαμένου εργαζόμενου στη σταλίδα Ηρακλείου Γιώργου Ζερβάκη, η οποία ανεβαίνει τον ίδιο Γολγοθά με την οικογένεια Αφράτη. Βιώνω κάτι αντίστοιχο. Δυστυχώς ένα χρόνο έχω χάσει εγώ το σύζυγο. Είναι μεγάλος ο αγώνας που γίνεται, αγώνας δικαίωσης για τους νεκρούς μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Πρέπει επιτέλους αυτή η πολιτεία να σταθεί πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούν κάποιοι να συδοτούν πάνω στην ζωή κάποιων ανθρώπων εργαζομένων, να μην τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής. Στο πλευρό της οικογένειας Αφράτη βρίσκονται μεταξύ άλλων και τα εργατικά κέντρα της Κρήτης, καθώς μόνο πέρυσι στο νησί 13 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν για το μεροκάματο και άλλοι 2 από την αρχή του έτους έως και σήμερα. Δυστυχώς η εντατικοποίηση της δουλειάς και ο βωμός του κέρδους δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με την απόλυτη προσοχή και την δέουσα ασφάλεια. Όταν βλέπουν ότι ένα όχημα στους οδηγούς, όταν ένα όχημα είναι ακατάλληλο για οδήγηση, να μην το οδηγούν. Προτιμότερο είναι να φύγουν από τη δουλειά, από την τρομοκρατία, τον εργοδότη, παρά να κάτσουν και να δουλέψουν το χάρο που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατό τους.